στις νέες εποχές που έχουμε. Και επειδή πια κανείς δεν πιστεύει στα μεγάλα λόγια, νιώθουμε την ανάγκη να δώσουμε το δικό μας στίγμα, να θυμίσουμε ποιοι είμαστε. Ακριβώς γιατί το πρόγραμμά μας είναι οι αγώνες. Ακριβώς γιατί θα κάνουμε στο μέλλον ακόμη καλύτερα αυτά που κάναμε στο παρελθόν και υπηρετούμε με συνέπεια τόσα χρόνια. Είμαστε εμείς που πολύ πριν την κρίση αντισταθήκαμε στην εθνική φενάκη της Ολυμπιάδας. Αυτή που χρέωσε τη χώρα με 10 δισεκατομμύρια ευρώ και γέμισε τις τσέπες κάπου. Εμείς είμαστε που αντισταθήκαμε στον γρήγορο και εύκολο πλουτισμό, στην αυταπάτη των παιχνιδιών στο χρηματιστήριο και την υπερχρέωση της χώρας, αλλά και των ανθρώπων με πλαστικό χρήμα. Και αντιπροβάλλουμε το πνεύμα της οικολογικής αυτοσυγκράτησης. Εμείς είμαστε που αντισταθήκαμε στις μυζοφόρες αγορές του αιώνα και στη διπλωματία των εξοπλισμών, όπου για να επηρεαστούν οι σύμμαχοί μας πάνω στα εθνικά μας θέματα, οι κυβερνήσεις χρέωναν τη χώρα και μετέθεταν σε προμηθευτές άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και πέραν του Ατλαντικού, και εξήγαγαν στη βιομηχανία τους θέσεις εργασίας. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στον εθνικισμό όταν οι άλλοι φαντασίωναν διεισδύει στα Βαλκάνια. Εμείς που προτείναμε συμβαστικές λύσεις με τις γειτονικές μας χώρες και απαιτήσαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διευκολύνει την επίλυση των διαφορών μας. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στο να αποκτήσει η χώρα μας πυρηνικό εργοστάσιο πολύ πριν το Τσερνομπίλ και τη Φουκουσίμα, όταν ακόμη τα κόμματα φλέρταραν με το δίθεν αναπτυξιακό εφιάλτη και αντιπροτείναμε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στα συμφέροντα και αποκαλύψαμε διαπλοκές και κερδοσκόπους, που ζητήσαμε χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος και τη φορολόγησή της, που ζητήσαμε πλήρη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και την επιστροφή του μαύρου χρήματος στην κοινωνία. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στην οικοδομητοποίηση των δασών, την υποβάθμιση των πόλεων και των ακτών, τα φαρμακευτικά έργα δίθεν ανάπτυξης, όλα αυτά δηλαδή που υποβάθμισαν τον τόπο. Και μας θερούν σήμερα τη δυνατότητα να αναπτύξουμε ποιοτικό και εναλλακτικό τουρισμό. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στην δηλητηρίαση της υπαίδου, στη χημικοποίηση της ζωής, της παραγωγής, στην δολοφονία της υγείας και στηρίξαμε την ποιοτική και βιολογική γεωργία. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στους πειρασμούς της εξουσίας, που κριτικάραμε αλλά και αρνηθήκαμε τα βουλευτικά προνόμια, που δεν πιάσαμε καν στα χέρια μας το βουλευτικό αυτοκίνητο, που δεν πήραμε ποτέ δωρεάν οδηγό ή αστυνομικό φρουρό πριν ακόμα την κρίση και πριν την καταγραφή των πολιτών. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στην πλήρη επαγγελματοποίηση της πολιτικής, που εφαρμόζουμε την αναλλαγή στα πόστα ευθύνης, που δίνουμε τη μισή βουλευτική αποζημίωση στο κόμμα μας και θα εφαρμόσουμε την αναλλαγή στο μέσο της θητείας. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε στον εύκολο λαϊκισμό και ζητήσαμε από την αρχή της κρίσης την έμπρακτη έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και την έκδοση ευρωομολόγου και το περάσαμε στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητώντας παράλληλα μια πράσινη στροφή της οικονομίας. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε όταν κάποιοι όλα αυτά τα πέριγαν ως ουτοπία και είδαμε τους πολίτες να τα προβάλλουν στις διεκδικήσεις τους. Είδαμε τα μοντέλα της εξουσίας να αποτυγχάνουν ακριβώς γιατί στερούν από τους ανθρώπους την ελπίδα και τους μεταφέρουν σε πιόνια του αποτυχημένου συστήματός τους. Είμαστε εμείς που αντισταθήκαμε να καλυτέψουμε αυτιά και καταθέσαμε έγκαιρες προτάσεις μας. Είμαστε εμείς που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο για μια βιώσιμη ευημερία μπορεί να γίνει μια ζώσα πραγματικότητα. Αυτό συνοψίζεται στην πρόταση για μια άλλη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση, στηριγμένη στις αξίες της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της δημοκρατίας. Οι κύριες προτάσεις του Συμφώνου: φορολογική σύγκληση με ευρωπαϊκό φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, πανευρωπαϊκή κλιματική ενεργειακή συνεισφορά, κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση επιχειρήσεων με ελάχιστο καθαρό συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων, συνθήκες φορολογικού αποκλεισμού για κατάργηση των φορολογικών παραδείσων, ευρωπαϊκό προσανατολισμό πολύ πιο φιλόδοξο, ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο, μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων και δυνατότητα έκδοσης ευρωομολόγου, ενσωμάτωση και κοινωνικών και περιβαλλοντικών δικτών με οικονομική διάσταση, τέλος στις εισοδηματικές ανισότητες, οι εκπαιδευτικές δαπάνες στο οικολογικό αποτύπωμα την παραγωγικότητα των φυσικών πόρων. Συνολικό σχέδιο δράσης με κύριους στόχους στην αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους
όπου δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο, καθώς και την αναδιάρθρωση και αναμόκληση του τραπεζικού τομέα. Αυτά είναι μόνο οι τίτλοι από ένα εξεργασμένο σχέδιο ως συνέχεια της πράσινης κοινωνικής συμφωνίας που από την πρώτη στιγμή η ομάδα των 55 ευρωβουλευτών δούλεψε των πράσινων ευρωβουλευτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σήμερα δημοσιοποιούμε αυτή την άλλη πρόταση για μια άλλη ποιότητα ζωής και κυρίως για μια άλλη αντιμετώπιση της κρίσης. Σήμερα καταθέτουμε πριν ακριβώς από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του νέου μνημονίου τις δικές μας προτάσεις και παρακαλούμε να ανοίξουν κάποια αυτιά. Αυτά που τόσο καιρό δεν μας παρακολουθούν και ακολουθούν αντίθετα τους δικούς τους μονόδρομους που οδηγούν σε αντιέξοδο. Ευχαριστώ.